θα φιλοξενήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Βόζενμπερκ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσκάλτε, καλημέρα και στους ακροατές. Τώρα, γιατί σας προσκάλεσα? Γιατί χρειάζεται ένας λίγο μικρός πρόλογος για να το εξηγήσω γιατί σας κάλεσα, κυρία Βόζενμπερκ. Με αφορμή την ερώτηση που διατυπώθηκε στον Πρωθυπουργό για το θέμα των υποκλοπών, άνοιξε η συζήτηση. Βρήκε την ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναφέρει ο κύριος Τσίπρας, να ξαναφέρει, κυρίες και κύριοι, το θέμα υποκλοπές στην επικαιρότητα. Αν τον βολεύει ή όχι, αυτό θα κριθεί την επόμενη Κυριακή. Αλλά βρήκε λοιπόν την ευκαιρία πρώτα απ' όλα να χτυπήσει τον Μητσοτάκη και να απλώσει ξανά δίκτυα προς την πλευρά Ανδρουλάκη. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η τακτική που κάνει τώρα ο κύριος, τους δύο σκοπούς αυτούς, να με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Το θέμα των υποκλοπών δεν ξέρω σε ποιο βαθμό απασχολεί την κοινωνία, αλλά στην... στη διαχείριση του θέματος που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει και την έκθεση της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ τώρα έρχεται η κυρία Βόζενμπερκ. Αυτή η έκθεση, κυρία Βόζενμπερκ, εκφράζει το σύνολο του Ευρωκοινοβουλίου ή τα κόμματα που είναι μέσα στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ? Τι κάνει αυτή η έκθεση? Κύριε Πορτοσάλτε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε. Πρώτον, ότι η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ απαρτίζεται από όλα τα κόμματα, αλλά την πλειοψηφία την έχουν τα αριστερά κόμματα, οι πράσινοι και οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό είχαν υιοθετήσει μια ρητορική, λυπούμε να το πω, της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδος, δηλαδή των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι δυσλειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η Επιτροπή, να θυμίσω, συστάθηκε πριν από 3 χρόνια για την διερεύνηση των αιτιών και αιτίων της δολοφονίας της Δάφνης Καρουάνα Καλυθία, μιας εξαιρετικής δημοσιογράφου ερευνήτριας στην Μάλτα. Αυτό επεκτάθηκε σε ζητήματα κράτους δικαίου. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει από χθες, και πολύ σωστά το επισημάνατε, μια προσπάθεια από την αξιωματική αντιπολίτευση, δυστυχώς και από το ΠΑΣΟΚ, να πούν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι καταδικάστηκε η Ελλάδα με βάση την έκθεση της ΠΕΓΚΑ, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε εναντίον της Ελλάδος και καταδικάζει την Ελλάδα. Τα ακούω από το πρωί αυτά. Από έγκριτους μάλιστα διακεκριμένους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αλήθεια ποια είναι? Υπήρξε μια έκθεση της ΠΕΓΚΑ στην οποία εισηγείται η Ολλανδή κυρία Σόφιν Φελτ. Την αναφέρω γιατί είχα την ευκαιρία να συνοδεύσω την Επιτροπή και στην Ελλάδα και στην Κύπρο όταν ήρθε εδώ. Και στην Επιτροπή αυτή πράγματι υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις ότι υπήρξαν προβλήματα στην Ελλάδα με αφορμή τις παρακολουθήσεις. Η κυρία Ενφέλτ όμως, προς τιμήν της αυτό, την επαύριο της υπερψήφισης της εκθέσεως στην Επιτροπή, επισημαίνουμε στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έρθει στην Ολομέλεια του Ιουνίου, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Και επίσης κάνω και μια παρένθεση, καταψηφίστηκε το θέμα που αφορά στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με την επισήμανση ότι δεν υπάρχουν πουθενά αποδείξεις για αυτά τα οποία γράφει η έκθεση. Και λέω προς τιμήν της η κυρία Ινφέλ, την επαύριο έδωσε συνέντευξη στο Στρασβούργο, η οποία μεταξύ άλλων είπε «Δεν εντόπισε η έρευνά μας απόδειξη ή έστω και ένδειξη περί εμπλοκής του Έλληνα Πρωθυπουργού στην υπόθεση. Δεύτερον, ότι μόνο σε εικασίες μπορώ να προβώ», είπε η ίδια. «Δεν γνωρίζω τι ήξερε ο Πρωθυπουργός». Και τρίτον, ναι, δεν υπήρξε... Αναφέρεσαι σε μια ευρωβουλευτή η οποία στο μεταξύ είναι σημαία στην εδώ πλευρά της αριστεράς. Γι' αυτό το αναφέρω, ναι, και με την οποία, ναι, συγκρούστηκα προσωπικά, ναι, εγώ όταν ήρθε στην Ελλάδα, διότι ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής, επίσης Ολλανδός, συνάδελφος, έδωσε μια συνέντευξη τύπου για τα έργα της Επιτροπής, μετά η ίδια πήρε το μικρόφωνο και έδωσε, ας πούμε, ως πληροφορία στους δημοσιογράφους προσωπικές της εκτιμήσεις. Αυτό μας έφερε σε σύγκρουση θεσμική. Ήταν αναγκαία αυτή η σύγκρουση για την αποκατάσταση της αλήθειας. Και η ουσία είναι ότι η ίδια η κυρία Ινφέλτ στην συνέντευξή της, την επαύριο της υπερψήφισης στην Επιτροπή, δηλαδή την Τρίτη που μας πέρασε, παραδέχτηκε αυτά που σας είπα και επιπλέον ότι δεν υπήρξε κεντρικό κρατικό σχέδιο που να κατευθύνει συστηματικά τις παρακολουθήσεις. Επίσης, ο επικεφαλής της Επιτροπής είπε ότι μεταξύ των κρατών μελών τα οποία επισκέφθηκε η ΠΕΓΚΑ, η Ελλάδα
όχι μόνο συνεργάστηκε, αλλά κορυφαίος υπουργός παρέστησε στην Επιτροπή και έδωσε εξηγήσεις και στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα, ήμουν και εγώ παρούσα, και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες, όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των φορέων. Με αυτά και με τούτα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε παρέμβαση, επισημάνθηκε αυτό στην Ευρώπη, κυρία Πορτοσάλτε, από εμάς, τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, όσους πήραμε το λόγο, μεταξύ των οποίων και η ομιλούσα, και είπαμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να παρεμβαίνει σε προεκλογική περίοδο σε κράτος μέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με οποιοδήποτε τρόπο, το δέχτηκαν αυτό οι συνάδελφοι. Σε κάθε περίπτωση δικαιώθηκε η δική μας η πλευρά και κυρίως της κυβέρνησης, που από την πρώτη στιγμή διαπροσώπου του ίδιου του Πρωθυπουργού είπε ότι δεν έχω καμία ανάμειξη προσωπικά, ότι προέβη σε όλες τις ενέργειες θεσμικής αναβάθμισης εκεί που χρειαζόντουσαν, που υπήρχαν κενά στο νόμο και βεβαίως απομακρύνθηκαν άμεσα υπεύθυνοι. Αυτή την ειλικρίνεια του Πρωθυπουργού που την είδαμε και προχτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο εναντίον. Από την άλλη όμως οφείλω να πω το εξής για να το κλείσουμε. Αν είχα χρόνο θα συνέχιζα τη συζήτηση, κυρία Βόζεμπερκ, αλλά περιμένει επόμενος προσκεκλημένος. Είναι και το εξής, ότι σε ό,τι αφορά στον κύριο Ανδρουλάκη πάντως, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έκρινε και υπέγραψε εισαγγελέας ότι πρέπει να παρακολουθηθεί. Δηλαδή μην το χάσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Από και μετά ας διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη. Αλλά επειδή εδώ δεν αναφερόμαστε στα συστήματα αυτά τα Predator και τα σχετικά, εδώ έχουμε τα παράνομα λογισμικά που διάφοροι λιμοκοντόροι κερδίζουν παρακολουθώντας ο ένας τον άλλον, αλλά για λογαριασμό τρίτων κάνουν παρακολουθήσεις, αλλά εδώ αναφερόμαστε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Άρα εδώ αυτό είναι το διερευνητέον από τη δικαιοσύνη. Και εσείς είπατε τώρα και το πολιτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπερκ. Να πούμε ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Θα περιμένουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.